Θα σας δούμε στο εορταστικό του Αντένα που ήταν να είναι με τον κύριο Λιάγκα. Δυστυχώς τελικά από ό,τι έμαθα κιόλας δεν θα γίνει το εορταστικό αυτό. Για κάποιους τεχνικούς λόγους. Είστε φίλοι με τον Γιώργο, γιατί ακούστηκε παραφιλολογία ότι δεν το κάνατε επειδή δεν θέλετε να υπάρξετε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εγώ δεν θέλω να πω. Όχι μόνο, δεν είναι αυτό που λέτε. Θα τον δημορούσα κιόλας επειδή την έχει πει κατά καιρούς σε πολλούς φίλους μου. Μιλάμε για γερμανικά βασανιστήρια. Όπως. Από τις 4 μέχρι τις 6. Βγάλση μονιχιών, πάτημα πατητές μες στο νερό και τέτοια ωραία πράγματα, Γιώργο. Ήταν και στην πρεμιέρα. Ήταν και στην πρεμιέρα, στο Καμαρίνι. Ναι, ήταν και στην πρεμιέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι έχει τεράστια εμπειρία στην τηλεόραση και πολλές φορές. Επειδή δεν ξέρει να κρατάει λίγο το στόμα του σε έναν έλεγχο και αδικεί τον εαυτό του και αδικείται από τον κόσμο πολλές φορές. Είσαι φίλος λοιπόν με τον Γιώργο, είσαι φίλος με τον Γρηγόρη σε αυτή την υποτιθέμενη κόντρα που είχε συμβεί πριν από ένα μήνα με το χέρι στην καρδιά. Ποιον πήρες τηλέφωνο και αν πήρες τηλέφωνο και του είπες ηρέμησε. Κοίταξε, δεν πήρα κανένα τηλέφωνο γιατί δεν θεωρώ ότι υπήρξε κόντρα. Έτσι, και γι' αυτό σου λέω καμιά φορά και ο Γιώργος αδικεί τον εαυτό του. Τώρα είπε μια. Μπορεί να είπε και μια χαζομαρούλα ή μια ξυπναδούλα λίγο παραπάνω και την πήρε λίγο στραβά και ο κόσμος. Ο Γρηγόρης τώρα ήταν μέσα στην ερημιά και πέρα τώρα θα έρθει στον πολιτισμό από τα δέντρα ξαφνικά που ήταν ανεβασμένος. Θα έρθει σε ένα πολιτισμό. Και ο Γρηγόρης μπορεί να το μεταφέρανε και διαφορετικά. Είμαστε και πρωταθλητές στο Ρουκιάν Λίκη εδώ στην Ελλάδα. Ξέρεις τώρα, δεν θέλει και πολύ. Θεωρώ ότι όταν θα γυρίσουν θέλουν να είναι ο πρώτος καλεσμένος στη Λιάγκα ο Γρηγόρης. Και εγώ το έχω πει ότι. Συντάκτης. Και εγώ το έχω πει. Πρέπει να πάει στο Late Night ο Γρηγόρης. Πραγματικά, εγώ αν ήμουν Αρνάντογλου θα πήγαινα. Έλα, είναι πολύ καλός γιατί προσπάθησε πραγματικά να κρατήσει μια τρελή ισορροπία και έριξε ελαφρυντικά και στους δύο. Δηλαδή, ότι μπορεί να του ξέφυγε κάτι του Γιώργου, ο άλλος είναι στα δέντρα ανεβασμένος, άρα τα έπαιρνε κρόσια τσίτα. Αλήθεια δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι ήταν ο Γρηγόρης στην Ελλάδα. Τι είπε να καταλάβουμε. Πιστεύω ότι αν ήταν ο Γρηγόρης στην Ελλάδα. Και δεν βρίσκονταν εκεί, ρε παιδί μου. Μόνο του στο παλαιό να έχει όλη τη μέρα social media. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι. Ρε παιδί μου, δεν θα έπαιρνε τόση διάσταση αυτή η κόντρα. Καλέ, τι λες. Ο Γρηγόρης απαντάει πάντα, δεν απαντάει. Πάντα, συνέχεια. Ρε παιδιά, εκεί τα νεύρα όμως είναι λίγο πιο τσιτωμένα. Εγώ παιδιά καταλαβαίνω ότι ο Ρέμος είναι λίγο υπέρ του Γρηγόρη στις απαντήσεις του. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό καταλαβαίνω. Άκου, τον Γρηγόρη τον ξέρει πιο πολλά χρόνια. Με τον Λιάγκα γίνανε φίλοι στο Voice. Τον Γρηγόρη τον ξέρει πολύ περισσότερα χρόνια από Θεσσαλονίκη κτλ. Οπότε δεν ξέρω γιατί. Είπε ρε παιδί μου ότι ο Γιώργος αδικείται γιατί λέει, αλλά ο Γρηγόρης λέει δεν κατάλαβε καλά. Καλά, ξέρεις, τον δικαιολόγησε πιο πολύ τον Γρηγόρη. Είπε κάτι καλό και για τους δύο. Ναι, και τον φαντάστηκε σε δέντρα. Ο Αντώνης Ρέμος, ό,τι και αν πει, τέλος. Είναι Αντώνης Ρέμος. Εγώ θέλω απλά να πω ότι ο Αντώνης Ρέμος πραγματικά θα ήταν στο ρωταστικό γύρισμα του Αντένα. Ήθελε να είναι και θα ήταν και προφανώς θα πάει κάποια άλλη στιγμή. Ήταν τόσο πολύ. Ξέρεις, όταν κάνεις ερωταστικό γύρισμα, οι καλλιτέχνες, οι ορχήστρες να συντονιστούν όλοι με τα γυρίσματα, που αυτό δεν τους έκατσε, γι' αυτό και είπε τεχνικούς λόγους. Μα ήταν πρακτικό. Ξεκάθαρο, όχι, γιατί κάποιοι υπονοήσαν ότι ο Ρέμος τελικά δεν ήθελε να πάει. Καμία σχέση. Α, γράφηκαν τέτοια. Ναι, και το είπανε. Και καλά, τον άδειασε. Ούτε καν. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα κάνουν ένα μαζί γύρισμα. Απλά θα προλάβω να γίνει τώρα για το ερωταστικό, για να γίνει ερωταστικό. Όχι, εγώ ξέρω ότι ήταν τεχνικό, ήταν πρακτικό. Συντονιστικό νομίζω. Συντονιστικό πιο πολύ. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά.